Σύσκεψη για τη διαδικασία με την οποία θα γίνει η παράδοση του βιομηχανικού ροδάκινου φέτος, αλλά και για να καθοριστεί η τιμή του προϊόντος, έγινε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την παρουσία του Υφυπουργού Γιάννη Δρυβελέγκα, του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Κανελόπουλου, της Επταμελούς Διαπραγματευτικής Επιτροπής Βιομηχανικού Ροδάκινου και εκπροσώπου των βιομηχανιών. Μάλλον προβληματισμένοι έφυγαν από τη συνάντηση η ροδακινοπαραγωγοί, με τον Λαρισαίο εκπρόσωπό τους κύριο Γιώργο Πακάκη να δηλώνει στην DRT πως σκέφτονται να ζητήσουν πάνω από 30 λεπτά το κιλό, διότι όπως λέει, φέτος τα ροδάκινα είναι λιγότερα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχουμε τονίσει, ότι τα ροδάκινα φέτος είναι πολύ λίγα. Οι ανάγκες των βιομηχάνων είναι πολλές. Τώρα επικαλούνται αυτή η κρίση και θέλω να πω τον κόσμο ότι τα ροδάκινα έχουμε κρίση εδώ και 10 χρόνια. Έχουμε χορτάσει από κρίση. Εγώ τώρα ακούω από τον συνάδελφο ή τον άλλον του διπλανό ότι υπάρχει κρίση και έχουμε πάθει ανοσία. Οι ομάδες ροδακινοπαραγωγών του νομού Λάρισας θα αρχίσουν άμεσα τις γενικές συνελεύσεις και από εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με τις βιομηχανίες για να συμφωνήσουν στην τιμή του προϊόντος. Φέτος και συμφώνησε και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η τιμή φέτος θα βγει βάσει τις συναντήσεις που θα έχουν οι τοπικοί ομάδες παραγωγών με τους βιομηχανούς. Δηλαδή αυτό θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Από εκεί και πέρα έχουμε στον νομό Λάρισας, έχει κανονιστεί κάθε ομάδα παραγωγών σήμερα να γίνει μια γενική συνέλευση και μέσα από τη γενική συνέλευση τον επιθυμία των παραγωγών να βγει η θετική, δηλαδή η τιμή που πρέπει να είναι γύρω στα 30 και λεπτά.